φάρμακα με πίστοση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ δίνουν από σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής μετά από απόφαση του συλλόγου τους για αναστολή των κινητοποιήσεων. Νέες περιπέτειες όμως περιμένουν τον κόσμο, καθώς ο ασφαλιστικός οργανισμός προχωρά από σήμερα στην επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας σε όλα τα σκευάσματα τα οποία διαθέτουν γενώσιμα με στόχο τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Έτσι, εάν κάποιοι ασφαλισμένοι επιμένουν στο πρωτότυπο φάρμακο, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά. Ακριβότερα θα πληρώνουν από σήμερα τα περισσότερα φάρμακα οι ασφαλισμένοι. Οι εκτιμήσεις των φαρμακοποιών κάνουν λόγο για αύξηση της συμμετοχής έως και 50% σε κάποια φάρμακα εξαιτίας της επέκτασης συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία. Κατά πόσα λεφτά? 60 και 50, 110. Και τώρα πήγα για να πάρω τα φάρμακα της ποιόσμας, δεν έχω λεφτά. Μεγάλο λάθος. Όπως όλα τα άλλα λάθη, τα μεγάλα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Από σήμερα λοιπόν 780 σκευάσματα, πρωτότυπα και γενώσιμα, θα συνταγογραφούνται με εμπορικό όνομα και δραστική ουσία. Τα ασφαλιστικά ταμεία θα αποζημιώνουν το φθηνότερο φάρμακο της κατηγορίας. Ο ασφαλισμένος θα πηγαίνει στο φαρμακείο και αν επιθυμεί πιο ακριβό φάρμακο, θα πληρώνει τη διαφορά από την τσέπη του. Μαζί με τις παραδοσιακές συμμετοχές στην συνταγή, τις παραδοσιακές συμμετοχές που του γράφει ο γιατρός και της νέας τιμής αναφοράς που άρχισε να ισχύει από σήμερα. Ο ασφαλισμένος θα πληρώσει 6,08 ευρώ διαφορά. Εδώ και ένα μήνα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ στην Αττική περίμεναν για να προμηθευτούν και πάλι με πίστοση. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την οικονομική επιβάρυνση που θα επιφέρει το μέτρο της συνταγογράφησης με τη δραστική ουσία. Συνάντηση με εκπροσώπους των φαρμακοποιών είχε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Εάν δεν χρηματοδοτηθεί άμεσα ο ΕΟΠΗ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση και οι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση πριν από τις εκλογές, ένα ακόμα ψέμα, τότε θα φτάσουμε στο σημείο που δεν θα μπορεί κανένας ασφαλισμένος να έχει τα φάρμακα που απαιτούνται για την επιβίωσή του. Οι φαρμακοποιοί τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, περιμένοντας την εξόφληση των συνταγών του Ιουλίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υγείας.